Στο κλειστό βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ, η Ήρυδα αντιμετωπίζει το Μήλωνα σε παιχνίδι για τη 19η αγωνιστική τη Β' Εθνικής Πρωταθλήματος ΕΣΠΕΔΑ. Συνεχίζεται η φάση. Κατσίγιαννη σηκώνει για την Καλκαβούρα. Αυτή με τη γροθιά θα περάσει στην άλλη πλευρά. Ναι, επίθεση για τον Μήλωνα τώρα με την Σπύρη. Σπάει μπάλα στον μπλοκ τη Ήρυδα. Η Φούσκα θα κάνει την πάσα για την Μαγκίνα και θα πάρει τον πόντο η αρχηγό τη Ήρυδα. Είναι κοντά μου η αρχηγό τη Ήρυδα, η Αναστασία Μαγκίνα. Αναστασία, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρατε μία νίκη κόντρα στον Μήλωνα, μία από τις καλές ομάδες της κατηγορίας. Μία πολύ σημαντική νίκη για εσάς. Καταρχάς, πώς είδες το παιχνίδι? Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Βασικά, κάθε παιχνίδι έχει τη δυσκολία του. Το θέλαμε πολύ. Όταν πιστεύω βρήκαμε τη συγκέντρωσή μας, ανταπεξήλθαμε και βρήκαμε και τη διάθεσή μας, τα πατήματά μας. Παίξαμε περισσότερο σαν ομάδα, μειώσαμε τα λάθη και έτσι σιγά σιγά βγήκε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σας είδαμε να δείχνετε χαρακτήρα σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού, γιατί υπήρξαν αρκετά σημεία όπου στο πρώτο σετ αλλά και στο τέταρτο που ο Μήλωνας έδειχνε να ελέγχει το παιχνίδι, αλλά καταφέρατε και φέρατε το σκορ με το μέρος σας και πήρατε τελικά το σετ. Αυτό νομίζω δείχνει πολλά για την ομάδα σας, έτσι? Ναι. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τη συγκέντρωσή μας, την ψυχραιμία μας πάνω απ' όλα. Και σιγά σιγά, φάση με τη φάση, προσπαθήσαμε να έχουμε τον έλεγχο και να τα καταφέρουμε. Πήρατε μια πολύ σημαντική νίκη και ένα ακόμη τρίποντο. Έχετε φτάσει στους 41 βαθμούς. Έχετε αγγίξει ουσιαστικά την τετράδα. Έχετε βέβαια δύσκολο πρόγραμμα μέχρι το τέλος, αλλά είναι ένας στόχος για εσάς η τετράδα. Είναι μια πρόκληση για εσάς. Πώς βλέπετε τη συνέχεια από εδώ και πέρα? Ναι, σίγουρα είναι ένας στόχος και μια πρόκληση. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Αρχικά στην προπόνηση, που μέχρι στιγμής πάνε πολύ καλά οι προπονήσεις. Και με τη δουλειά στην προπόνηση θα βγει και το επιθυμητό αποτέλεσμα στο παιχνίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Τότε θα αγγίξει την τετράδα. Για παράδειγμα, αν η Ήρυδα πάρει το τρίποντο, θα πάει στους 41 βαθμούς. Αν νικήσει με τρίποντο ο Αστέρας τον Θρίαμβο, θα πάει στους 44 και θα μείνει ο Θρίαμβος στους 40. Έτσι, η Ήρυδα, για παράδειγμα, θα ανέβει στην τέταρτη θέση, θα μπει δηλαδή στην τετράδα. Ακόμα και αν επικρατήσει, για παράδειγμα, η Ήρυδα στο tie break και πάρει 2 βαθμούς και χάσει ο Θρίαμβος, δεν πάρει κάτι από το παιχνίδι με τον Αστέρα, θα φτάσει στην βαθμολογία την ομάδα που νίκησε την περασμένη αγωνιστική και μάλιστα μέσα στο Χαϊδάρι, παίρνοντας ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Κοντά μου είναι ο προπονητής της Ήρυδας, ο κύριος Βασίλης Ξεροβάσιλας. Coach, μια 7η σερή νίκη για την Ήρυδα. Δείχνετε να είστε σε καλή κατάσταση όσον αφορά τα αποτελέσματα. Πήρατε μια πολύ σημαντική βαθμολογικά νίκη. Πώς είδατε το παιχνίδι? Εντάξει, σίγουρα είναι σαν νίκη για τη βαθμολογία μας βοηθάει και όντως είναι σημαντική. Σαν εμφάνιση δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι. Εμείς μετά το παιχνίδι με τη νίκη που κάναμε με το Θρίαμβο, λίγο το μυαλό μας έφυγε, αγχωθήκαμε πάρα πολύ σήμερα και ευτυχώς που παρόλο το άσχημο παιχνίδι τουλάχιστον κερδίσαμε. Υπήρξαν όμως σημεία που δείξατε χαρακτήρα, σημεία που ο Μήλωνας έδειχνε να υπερέχει, αλλά καταφέρατε και κάνατε τις δικές σας ανατροπές, καταφέρατε να φέρετε με το μέρος σας το παιχνίδι και τελικά πανηγυρίσατε την νίκη. Αυτό λέει κάτι για την ομάδα, έτσι? Ναι, εντάξει. Καταρχάς, συγχαρητήρια στο Μήλωνα γιατί έχει ταλαντούχα παιδιά και παλεύουν κάθε φάση. Και αυτό είναι προς τιμήν τους. Εμείς απλώς σήμερα, χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία, μας λείπει η βασική μας διαγώνιος, η οποία είναι άρρωστη, δεν ήρθε καθόλου. Και η χαρά το τεσάρι μας, ο βασικό, ας πούμε, έχει πρόβλημα στον αχίλιο και έπαιξε με πρόβλημα και προς τιμήν της και αυτή που στάθηκε σε όλο αυτό το διάστημα αρκετά καλά μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα, τώρα έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα παιχνίδια. Εγώ θα σταθώ μόνο στην πορεία που έχει κάνει η ομάδα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή μέχρι τώρα. Και έχοντας παίξει καλό βόλεϊ, δεν είναι μόνο οι νίκες, για μένα μετράει το ότι να παίζουμε και καλά. Και έχουμε παίξει παιχνίδια πάρα πολύ καλό βόλεϊ και βέβαια έχουμε και τις άσχημες μέρες. Σήμερα θεωρώ ότι ήταν μια άσχημη μέρα για μας. Μένουν 3 παιχνίδια όπως είπατε και εσείς, λίγα παιχνίδια ακόμη, τα οποία είναι με τις 3 πρώτες ομάδες βαθμολογίας αυτή τη στιγμή, δύσκολα παιχνίδια για την Ήρυδα. Πόσο εφικτός είναι ο στόχος του τετράδου? Κοιτάξτε να δείτε, είναι όντως 3 παιχνίδια με τους 3 πρώτους, ας το πούμε έτσι απλά. Από εκεί και πέρα είναι εφικτός αν εμείς είμαστε σοβαροί και διατηρήσουμε αυτό που κάνουμε στα παιχνίδια που πραγματικά χρειάζεται να είμαστε σοβαροί. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε παιχνίδια όπως ήταν ο Θρίαμβος ή ξέρω εγώ και με κάποια άλλα εδώ μέσα στο γήπεδο κάποιες νίκες με το Θρίαμβο, πάλι εδώ με τον Αστέρα, ακόμα και με το Ήλιον κτλ. Επειδή χρειαζόμασταν την νίκη, ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί. Δυστυχώς το μυαλό και η συγκέντρωση φεύγει όταν είναι παιχνίδια τα οποία θεωρητικά θεωρούμε ότι μπορούμε να τα κερδίσουμε.
όπως ένα τέτοιο ήταν και σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. 6. Προσπαθεί να βρει απαντήσεις στο πολύ καλό, το δυναμικό ξεκίνημα της Ήρυδας στο τρίτο σετ. Η Ήρυδα, η οποία θέλει να επιστρέψει σε θέση οδηγού στο σκορ, προηγήθηκε με ένα 0 παίρνοντας το πρώτο σετ, αλλά είδε το Μίλωνα να την ισοφαρίζει προηγουμένως. Κομνηνού προσπάθησε να συνεργαστεί με την Βασίλα. Δεν ήταν πολύ καλή αυτή η συνεργασία. Ξαναπροσπάθησε η Ήρυδα, αλλά έχει απάντηση ο Μίλωνας. Έχουμε 4 επαφές εδώ, δεν πέρασε την μπάλα η Σπύρη. Είναι κοντά μου ο προπονητής της ομάδας του Μίλωνα, ο κύριος Δημήτρης Κολοκυθάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σήμερα δεν τα καταφέρατε κόντρα στην Ήρυδα σε αυτό το τοπικό ντέρμπι της Νέας Μήνης. Αρχικά, πώς είδατε το παιχνίδι? Για μας από εδώ και πέρα το πρωτάθλημα ήδη εδώ και καιρό είναι θέμα να αποκτήσουν κάποια νέα παιδιά εμπειρία. Το προσπαθήσαμε πάρα πολύ, έχουμε πάρα πολλές απουσίες. Είναι φανερό ότι η ομάδα χρειάζεται στήριξη. Στον πάγκο μας είχαμε 4 κορασίδες. Προσωπικά είμαι αρκετά ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών παρόλο τα προβλήματα που έχουμε. Την τελευταία περίοδο δεν έχουν εξελιχθεί καλά τα πράγματα για το Μίλωνα. Είχαμε και την αποχώρηση του κυρίου Καλημεράκη, είχαμε κάποια αρνητικά αποτελέσματα. Παίρνει χρόνο για τις παίχτριες να προσαρμοστούν σε αυτή την αλλαγή. Πώς αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή την κατάσταση? Οι παίχτριες προσαρμόστηκαν εύκολα γιατί ουσιαστικά με τον κύριο Καλημεράκη δουλεύαμε μαζί το project. Ο κύριος Καλημεράκης επέλεξε για λόγους ηθικής τάξης να αποχωρήσει. Η προσπάθεια συνεχίζεται, τουλάχιστον από αυτούς που μείναμε. Θεωρώ ότι το μέλλον είναι βίωνο για το Μίλωνα. Του χρόνου θα είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση με την ομάδα να έχει ψηλούς στόχους. Νομίζω πάντως γενικότερα το πρόσημο είναι θετικό αυτή την χρονιά, γιατί πέρσι ουσιαστικά ο πρώτος στόχος της ομάδας ήταν η εξασφάλιση της παραμονής. Φέτος είχε μια ακόμη καλύτερη πορεία. Φάνηκε ότι άλλαξε επίπεδο και νομίζω ότι θα κρατήσετε τα καλά από αυτή τη χρονιά, έτσι? Ακριβώς αυτό κρατάμε. Κρατάμε τα καλά, τα κάνουμε βάση για την επόμενη χρονιά και θεωρώ ότι οι καλύτερες στιγμές έρχονται. Τι θα θέλατε να δείτε από τις παίχτριες στα παιχνίδια που απομένουν? Θέλω να δω την ίδια διάθεση, γιατί τα παιδιά προσπαθούν πάρα πολύ, παρόλα τα αντικειμενικά προβλήματα που έχουμε σαν ομάδα. Μου αρέσει ο τρόπος που δουλεύουν στο γήπεδο και γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα καλό στην ομάδα που οι μεγαλύτερες, πιο μεγάλη είναι 23 ετών ήδη, οι πιο μεγάλοι, έχουν δεχτεί με πολύ αγάπη τα μικρότερα παιδιά. Ήδη σήμερα μέχρι Παγκορασίδα είχαμε στον πάγκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Να είστε καλά. Τι θα συμβεί σε αυτό το τέταρτο σετ της αναμέτρησης? Θυμίζω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια αυτής της αγωνιστικής. Η έκτη ομάδα της βαθμολογίας κοντράρεται με την πέμπτη. Η Ήρυδα έχει ρεαλιστικές πιθανότητες για να πλασαριστεί στην πρώτη τετράδα. 4 στροφές πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος αυτού. Ο Μίλωνας, ειδικά μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, έχει μείνει πίσω όσον αφορά το κυνήγι της τέταρτης θέσης, γενικότερα της τετράδας. Είναι κοντά μου μία από τις παίχτριες του Μίλωνα, η Αλεξάνδρα Σπύρη. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα. Καλησπέρα. Σήμερα κάνατε την δική σας προσπάθεια κόντρα στην Ήρυδα. Δεν τα καταφέρατε να φύγετε νικήτρες από αυτό το παιχνίδι. Πώς το έζησε εσύ μέσα από τον αγωνιστικό χώρο? Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να το πάρουμε, να το γυρίσουμε. Κολλήσαμε λιγάκι, λίγο στο σέρβις. Είναι και κάπως εδώ έτσι στο γήπεδο, δεν μας δυσκολεύει, όπως θέλω να πω. Αυτό, λίγο στην υποδοχούλα, πολύ καλά τα πήγαμε. Στο σέρβις βασικά βγήκαν μερικά out και μας δυσκόλεψε το γήπεδο. Αυτό κυρίως. Περάσατε μια περίεργη περίοδο τον τελευταίο καιρό με την αποχώρηση του πρώτου προπονητή, του κ. Καλημεράκη. Σας έχει πάρει λίγο χρόνο να προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα, αλλά έτσι κι αλλιώς έχετε και έναν άνθρωπο στον πάγκο, τον κ. Κολοκυθάο, που τον ζήσατε όλη αυτή τη χρονιά, ήταν βοηθός του. Πώς βλέπεις την τελευταία περίοδο για το Μίλωνα? Νομίζω μας επηρέασε λιγάκι, αλλά όχι τόσο πολύ, διότι και με τον κ. Κολοκυθά δουλεύαμε. Οπότε μας βοηθάει και αυτός όσο μπορεί. Εντάξει, καλά νομίζω είμαστε. Δεν μας έχει επηρεάσει τόσο πολύ. Για τα παιχνίδια που απομένουν, τι θέλετε, τι έχετε σαν στόχο? Βασικά να το διασκεδάσουμε περισσότερο, να δείξουμε τι είναι ο Μίλωνας. Αυτό κυρίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Διαφορά στους 5. Matchball για την Ήρυδα. Μια ανάσα από την 7η σερή νίκη. Πέρασμα από την Καλκαβούρα. Η μπάλα στην οροφή από την υποδοχή που έκανε η Λουζιώτη. 25-19.
Με σκορ 3-1 λοιπόν, η Ήρυδα θα επικρατήσει του Μίλωνα στο τοπικό ντέρμπι της Νέας Μύρνης. Το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί έχοντας βρει νικήτρια την Ήρυδα στο τοπικό ντέρμπι της Νέας Μύρνης. Μια πολύ σημαντική νίκη για την Ήρυδα, η οποία επικράτησε με 3-1 του Μίλωνα, που την κρατάει ζωντανή στη μάχη για την τετράδα. Από το κλειστό βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΒ για το instv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.